Ένα βήμα πριν το lockdown, βλέπει το νομοσερόν ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ Σωτήρης Κοτζαμπάς. Οι επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης εκφράζουν την ανησυχία τους για το πώς θα προχωρήσουν από εδώ και στο εξής, καθώς οι γειτονικοί νομοί ήδη βρίσκονται στο κόκκινο. Βλέπουμε ότι είμαστε ένα βήμα πριν το κόκκινο να μπει σέρες. Γειτονικοί νομοί όπως είναι η Ξάνθη και η Καστοριά, βλέπουμε και η Δράμα, κλείνουν τα καταστήματά τους από τις 1 η ώρα, μουσική δεν παίζουν. Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ Σερών εκτιμά ότι είμαστε ένα βήμα πριν από το κόκκινο και πριν από σκληρά μέτρα. Θεωρώ ότι είμαστε ένα βήμα πριν από το lockdown. Lockdown καθολικό δεν θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχουν φοβεροί περιορισμοί. Μπορεί να κλείνουν πάλι από τις 10, από τις 11 η ώρα. Και αυτό τι είναι, αυτό είναι ένα mini lockdown. Άρα θα πληρώνοντας ένα κανονικό ενίκιο με λιγότερες ώρες εργασίας, με λιγότερο προσωπικό, με τα ίδια έξοδα, είναι σαν να είναι πραγματικά lockdown. Ο κύριος Κοτζαμπάς εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις χωρίς μουσική θα είναι ουσιαστικά κλειστές. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο της αναψυχής χωρίς μουσική είναι σαν να είναι κλειστές. Ο περιορισμός, υπάρχει μείωση του τζίρου με τον περιορισμό. Ήδη είμαστε σε mini lockdown. Προβλέπουμε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Ο πρόεδρος ζητά από τους συναδέλφους του να τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα, καθώς ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Καλούμε τους συναδέλφους όλους να είναι προσεκτικοί, να κρατάνε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα μαγαζιά τους, να υπάρχουν τα αντισηπτικά, να υπάρχουν οι αποστάσεις, ώστε να μην χρειαστεί και εμείς να μπούμε στο κόκκινο. Και έτσι θα υπάρχει πάρα πολύ δυσκολία για να δουλέψουμε επιχειρήσεις.